Στον οικονομικό αναλυτή συνεργάτη της εκπομπής Γιώργο Γεωργίου, να τον χαιρετήσουμε, να μας ενημερώσει αυτό που μας λέγεται την προηγούμενη εβδομάδα. Γιώργο μου, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές, ότι ο εκλεκτός του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είναι ο στενός του συνεργάτης σε θέματα οικονομίας. Είναι Χριστόδουλος ή Χρήστος Πατσαλίδης? Διευκρίνησε μας το, Γιώργο. Είναι Χριστόδουλος, εμείς τον ξέρουμε ως Χριστάκη Πατσαλίδη. Μάλιστα. Τόσα χρόνια στην Τράπεζα Κύπρου, Χριστάκη Πατσαλίδη τον. Ναι. Τα ξέραμε, φαντάζομαι ότι η ταυτότητα λέει Χριστόδουλος για να είναι η ανακοίνωση από την Προεδρία ότι είχαμε το διορισμό του Χριστόδουλου Πατσαλίδη, ενός πολύ σοβαρού τεχνοκράτη Κάτια, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά και τον κόσμο στην Φραγκούρτη, αλλά και τον κόσμο στην Αγία Παρασκευή, καθώς είχε στενή συνεργασία για πάρα πολλά χρόνια μαζί με αυτόν τον κόσμο, σαν ο δεύτερος στη τάξη αξιωματούχος της μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας, της Τράπεζας Κύπρου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από τις εξετάσεις της αναδιοργάνωσης της Τράπεζας Κύπρου, τα δύσκολα ανάλαβε ο κύριος Πατσαλίδης, μαζί με τον κύριο Χούριγκαν, και τώρα έχουμε μια τράπεζα η οποία δεν έχει κανένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε το 2013 όταν είχαμε την κατάρρευση του κοινωνικού συστήματος. Άρα δεν ήταν την περίοδο του κουρέματος και λοιπά να προκύψει κάποιο αστιμή, κάποιο αμαρτωρό παρελθόν σε σχέση με χειρισμούς ή άλλος πώς είναι να είναι σε κάποιο πόρισμα. Υπήρξαν, δεν ήταν διευθύνοντα σύμβουλος ή δεν ήταν στην πολύ υψηλή ομάδα τότε ο κ. Πατσαλίδης, η οποία βρέθηκε κατηγορούμενη και πήγε στα δικαστήρια. Ήταν και αυτός όμως πολύ κοντά και όπως όλοι οι αξιωματούχοι της Τράπεζας Κύπρου αντιμετώπισαν ποινικές υποθέσεις, οι οποίες όμως δεν προχώρησαν. Μάλιστα. Στο δικαστήριο. Τώρα, Γιώργο, υπάρχουν, είναι πολλές οι προκλήσεις της Κεντρικής Τράπεζας. Όσον ούπο έχει και έτσι συνεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής. Είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει ή κάποιο ανοιχτό ζήτημα που θα κληθεί έτσι να πάρει αποφάσεις, ο κύριος Πατσαλίδης? Φεύγει άμεσα ο κύριος Πατσαλίδης, αντιλαμβάνομαι, για να πάει να συστηθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ένα πολύ κρίσιμο συμβούλιο, καθώς πολλοί ανέμεναν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και μείωση των επιτοκίων ακόμη και σε αυτό το συμβούλιο. Βέβαια, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις των μελών, η πιθανότητα αυτή φαίνεται πως απομακρύνεται. Ωστόσο, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και σαν οι πρώτες του τοποθετήσεις. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την νομισματική πολιτική, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει το ευρώ, το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Πατσαλίδης, και είμαι σίγουρος πως θα έχει πολύ έντονες θέσεις για τα συγκεκριμένα ζητήματα, όπως έντονες θέσεις θα έχει και για τα τραπεζικά εδώ στην Κύπρο, καθώς μέσα από την αρθρογραφία του, την οποία έτσι είχα σημειώσει κάτι, υπάρχει μια πολύ έντονη κοινωνική ευαισθησία από τον νέο διοικητή σε ό,τι αφορά τον κόσμο, ο οποίος υποχρεωτικά μετά την κατάρρευση του συνεργατισμού έχει αποκλειστεί από το τραπεζικό σύστημα, καθώς αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, είτε γιατί είναι μη εξυπηρετούμενος, είτε γιατί είναι συνταξιούχος, είτε γιατί δεν έχει τις δεξιότητες να έχει πρόσβαση πλέον στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Υπάρχει μια έντονη ευαισθησία. Να πούμε βέβαια ότι ευαισθησίες έχουν όλοι, Γιώργο μου, με το που αναλαμβάνουν όμως γίνεται επίκληση στα ευρωπαϊκά, στο τι μπορούμε, το τι δύναται, τι δεν γίνεται, όλα αυτά. Θα φανεί στην πράξη και στο χειροκρότημα. Να πούμε βέβαια ότι είναι τυχερός ο κύριος Πατσαλίδης, γιατί παραλαμβάνει μια τράπεζα, ένα τραπεζικό σύστημα, συγγνώμη, κάτι, το οποίο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν όταν το αναλάβανε ο κύριος Ηροδότου. Γι' αυτό πρέπει να το πιστώσουμε και στον τέως πλέον διοικητή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, σε χαιρετώ.